λίγο, κοιτάξτε μας λίγο. Όλοι μαζί. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε τώρα. Ένα, δύο, τρία. Μπράβο. Εγκαινιάστηκε στο εκθεσιακό κέντρο Απόστολος Μαρτύρης στη Νέα Καρβάλη η έκθεση του επιμελητηρίου Καβάλα Expo 2024, η οποία θα διαρκέσει ως και τη Δευτέρα 7 Οκτωβρίου. Τα εγκαίνια έκαναν ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής και Ασύλου Νίκος Παναγιωτόπουλος και η Υφυπουργός Ανάπτυξης Άννη Μάνη Παπαδημητρίου. Το παρόν επίσης τα εγκαίνια έδωσε και ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλος Τοψίδης μαζί με τους υπόλοιπους αντιπεριφερειάρχες της ευρύτερης περιφέρειας. Προσπαθήσαμε πραγματικά όλα αυτά τα χρόνια να βοηθήσουμε την ανάπτυξη του επιχειρήν στην περιοχή, προωθώντας και την εξωστρέφεια των επιχειρήσεών μας, πηγαίνοντας σε εκθέσεις του εξωτερικού, σε διεθνείς εκθέσεις, αλλά ακόμα και η προσπάθεια που κάναμε για πρώτη φορά σαν επιμελητήρια της περιφέρειας, στην καρδιά της Αθήνας, στο μετρό, να έχουμε πραγματικά μια προσπάθεια προβολής των τοπικών μας επιχειρήσεων. Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία ήταν η ανάπτυξη που είχαμε με φορείς προκειμένου ενωμένοι να φέρουμε καλύτερα αποτελέσματα. Είχαμε μια μοναδική συνεργασία με τη Marketing Greece, η οποία πολλές φορές αναφέρεται σαν ένα πολύ καλό παράδειγμα καλής πρακτικής συνεργασίας με τους ξενοδόχους της Θάσου, της Καβάλας, με την Fraport, τον ΕΟΤ, όπου κατορθώνουμε εδώ και 3 χρόνια να προβάλλουμε την περιοχή μας στοχευμένα κυρίως μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα. Είχαμε τη συνεργασία με τον Δήμο Καβάλας στο Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου, το Open Mall, και νομίζω ότι θα έχουμε και μια δεύτερη φάση στη συνέχεια. Διακριθήκαμε με τη συνεργασία μας για την κρουαζιέρα, για την άψογη συνεργασία, βλέποντας και την Κορίνα και τον Τάκη τον Αγγελίδη, με τη Δημοφέλεια, τον Δήμο Καβάλας και τον Οργανισμό Λιμένα, και κατορθώσαμε να φέρουμε πάνω από 43 με 45 κουραζιερόπλαια στο λιμάνι της Καβάλας, πάνω από 50.000 επισκέπτες, και γι' αυτό πήραμε και το βραβείο στα Tourism Awards για την ανάπτυξη του τουρισμού κουραζιέρα στην περιοχή μας. Να ευχαριστήσω θερμά όλα τα επιμελητήρια που συμμετέχουν, πολλά εξ αυτών και με περίπτερο, τόσο της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όσο των Σερών, της Ακίνθου, που δηλώνουν εδώ παρόν. Ιδιαίτερα όμως τις ξένες αποστελές. Πάντοτε τους φίλους από τη Σερβία, τους αγαπημένους φίλους από την Τουρκία, τη Ρουμανία, την Κύπρο, που βρίσκονται εδώ και με περίπτερα και με συμμετοχή. Φυσικά την Οργανωτική Επιτροπή, που εδώ και ένα χρόνο προσπαθούμε για αυτή την έκθεση, το Διοικητικό Συμβούλιο, όλο το Διοικητικό Συμβούλιο, που όλα αυτά τα χρόνια με μια άψογη συνεργασία κατορθώσαμε να πάμε βήμα-βήμα μπροστά και την έκθεση και τις προσπάθειες της διοίκησής μας.
να ευχαριστήσω τα στελέχη του επιμελητηρίου και νομίζω ότι η φετινή έκθεση δίνει στήριξη στις επιχειρήσεις και στην επιχειρηματικότητα και προβάλλει και αναδεικνύει τα πλεονεκτήματα της περιοχής μας. Η 30η έκθεση ξεκινάει σήμερα και για 4 ημέρες η καρδιά της επιχειρηματικότητας χτυπάει στην καβάλα και σας καλωσορίζουμε με ιδιαίτερη χαρά και ευχόμαστε καλή επιτυχία από καρδιάς σε όλους τους εκθέτες. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ευχηθώ πολύ καλές εργασίες αύριο στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων. Για άλλη μια φορά, πολλά συγχαρητήρια, Πρόεδρε και τα μέλη του ΔΣ, που φέρατε τόσους πολλούς Πρόεδρους. Εγώ, δηλαδή, πραγματικά συμμετέχω 13 χρόνια στα επιμελητήρια. Σε έκθεση δεν έχω τους πολλούς συναδέλφους. Σας αγαπάνε πολύ και έχετε κάνει καλή δουλειά. Και πολλά πολλά συγχαρητήρια πρέπει να πω και αξιόλογοι είναι όλες αυτές οι επιχειρήσεις που είναι δίπλα, που αντέξανε αυτά τα χρόνια την κρίση και πραγματικά τολμούν και επιχειρούν και διατηρούν θέσεις εργασίας και με όλα αυτά τα εργαλεία που θα δώσουμε εμείς, αλλά και το κεντρικό κράτος. Είναι εδώ ο υπουργός μας, περιμένουμε να πει αυτός αυτά. Βέβαια δεν είναι αρμόδιος υπουργός, αλλά εκπροσωπεί την κυβέρνηση. Ακούσαμε έναν υπουργό ανάπτυξης πριν 15 μέρες στην περιφέρειά μας και είπε ότι εγκρίνονται, και αυτό πολύ βασικό αν θέλετε, και της διοίκησής μας αλλά και της εργασίας όλων των φορέων. 14 εκατομμύρια ευρώ είναι οι προτάσεις που έχουν αξιολογηθεί και περνάνε τα κριτήρια που είναι στο αμυσιακό νόμο στην περιφέρειά μας, εγκρίθηκαν και περιμένουμε την κατανομή τις επόμενες μέρες. Επομένως, αυτό που έχω να πω, ότι η επιχειρηματικότητα πλέον έχει εργαλεία, θέλει θράσος, θέλει θάρρος και θέλει τόλμη. Ξέρουν πολύ καλά οι επιχειρηματίες να κάνουν τη δουλειά τους. Τους ευχαριστώ και τους εύχομαι υγεία και δύναμη όλους και καλά αποτελέσματα στην έκθεση και οτιδήποτε. Είστε καλά. Η Καβάλα Expo 2024 φυσικά δεν απευθύνεται μόνο στους συνέδρους και μόνο στους επιχειρηματίες, απευθύνεται και στους καταναλωτές, στο κοινό, το οποίο θα έλεγα είναι ο κριτής και αυτός ο οποίος αποτελεί σταθερό παράγοντα κρίσης και αξιολόγησης όλων αυτών των επιχειρηματιών. Είναι ο καταναλωτής των οποίων ουσιαστικά οι επιχειρήσεις είτε με έμεσο είτε με άμεσο τρόπο απευθύνονται σε αυτόν. Πέρα από αυτό, οι συμμετέχοντες και όλοι οι επισκέπτες θα έχουν δυνατότητα να παρακολουθήσουμε πέρα από τα εκθεσιακά, επιχειρηματικά, τα εμπορεύματα, τις υπηρεσίες, τα προϊόντα. Έχουν δυνατότητα να παρακολουθήσουν και ιδιαίτερα ενδιαφέροντα πολιτιστικά και όχι μόνο δρόμενα. Γι' αυτό δίνει μια ιδιαίτερη πινελιά στην άτια οργάνωση του Καβάλα Expo. Και φυσικά θα έχουμε τη δυνατότητα όλοι όσοι διαφημίζονται και όλοι όσοι προβάλλονται μέσα από εδώ να αναδείξουν την επιχειρηματικότητά τους. Επίσης, θα δοθεί ευκαιρία σε επιχειρήσεις της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας και Θάσου να δείξουν τον τόνο τον επιχειρηματικό τον οποίο έχουν και ο οποίος είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πρόεδρε και μέλη του Επιμελητηρίου, του Διοικητικού Συμβουλίου και της Οργανωτικής Επιτροπής, να σας χαρώ για ακόμη μια φορά για την άρτια και πολύ επιτυχημένη διοργάνωση του Καβάλα Expo, η οποία πλέον αποτελεί θεσμό στα επιχειρηματικά δρόμενα της περιοχής μας. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Με βεβαιότητα θα κλείσουν πολλές από αυτές, αν πραγματικά δεν τις στρίξουμε. Και από την άλλη πλευρά, κλείνοντας, βάζω για άλλη μια φορά, αγαπητέ Υπουργέ, και εδώ θα χρειάζεται μια εθνική προσπάθεια και όχι προσπάθεια ή της κυβερνήσεως ή κάποιου πολιτικού κόμματος, αλλά των πολιτικών κομμάτων της κυβέρνησης και της κοινωνίας για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε τα σπίτια και οι επαγγελματικές στέγες των Ελλήνων και των Ελληνίδων να πάνε στα χέρια των services και των funds. Πρέπει επιτέλους να υπάρχει πρόταση νόμου κοινή, αποδεχτεί από όλα τα πολιτικά κόμματα και την κοινωνία και τους παραγωγικούς φορείς, έτσι ώστε να διασώσουμε την ελληνική περιουσία. Σας ευχαριστώ πολύ, συγχαρητήρια. 2024, αποτελεί πλέον έναν σημαντικό θεσμό αλλά και πυλώνα αναπτυξιακής συζήτησης και σύμβολο για το τοπικό και όχι μόνο επιχειρήν και την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και ευρύτερα. Αυτή η αξιέπαινη προσπάθεια του Επιμελητηρίου Καβάλας εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από τα χρόνια, όπως είπε πολύ σωστά ο κύριος Πρόεδρος, του υπαιθρίου εξωτερικού χώρου του διοικητηρίου, αρχές δεκαετίας του 90, που θυμάμαι καλά, εξελίσσεται πλέον σε μια εξαιρετική πλατφόρμα επιχειρηματικής δικτύωσης, καινοτομίας και συνεργασιών, φέρνοντας κοντά επιχειρηματίες από όλους τους κλάδους, παραγωγούς, καινοτόμους και καταναλωτές από πολλές περιοχές της Ελλάδας αλλά και του εξωτερικού. Άρα η σημερινή εκδήλωση είναι άλλη μια έμπρακτη απόδειξη της ζωντάνιας και της προοπτικής που χαρακτηρίζει την τοπική μας οικονομία.
στην Καβάλα, ένα τόπο με πολύ πλούσια ιστορία και ιδίως πλούσια ιστορία και παράδοση στο εμπόριο, την βιομηχανία και βέβαια και δυνάμει της πολύ σημαντικής στρατηγικής της θέσης. Έρχεται η Καβάλα Expo να αναδείξει τις εξαιρετικές δυνατότητες και τις προοπτικές που ανοίγονται μπροστά μας. Η στρατηγική θέση λοιπόν της Καβάλας ως πύλης προς τις αγορές των Βαλκανίων και της Ανατολικής Μεσογείου, σε συνδυασμό με τις εξαιρετικές υποδομές και το ανθρώπινο δυναμικό της, την καθιστούν ιδανικό προορισμό για επενδύσεις και επιχειρηματικές πρωτοβουλίες. Και είναι πλέον πασιφανές ότι η αιχμή του δόρατος αυτών των πρωτοβουλειών είναι πλέον ο τομέας του τουρισμού. Εύκολα μπορεί να παρατηρήσει κανείς την έκρηξη τουριστικής δραστηριότητας στον υπηρετικό παραλιακό κυρίως τμήμα, στο Παγκαίο, στον Έστω, ασφαλώς στο νησί της Θάσου, αλλά και εδώ και 1-2 χρόνια, ειδικά στην πόλη της Καβάλας. Κάτι που ειδικά φέτος το καλοκαίρι δοκίμασε και τις υποδομές μας, στη βελτίωση των οποίων εκτιμώ, και είναι και μια προσωπική εκτίμηση, ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα, αφού υπάρχει μεγάλο περιθώριο βελτίωση, και επιτρέψτε μου ότι αυτή η προσπάθεια καλό είναι να αρχίσει για να το οριοθετήσουμε κάπου και από την όχι καλή κατάσταση του κυκλοφοριακού στην πόλη της Καβάλας, μεταξύ άλλων. Είναι βέβαια το επόμενο βήμα, προκειμένου αυτή η τουριστική κίνηση που δίνει ανάσα σε πολλούς επιχειρηματικούς κλάδους της περιοχής μας να εδραιωθεί και να αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο. Σε αυτό το πλαίσιο, μέσα από πρωτοβουλίες όπως αυτή η έκθεση, μπορούμε να χαράξουμε νέους δρόμους ανάπτυξης, να οικοδομήσουμε το μέλλον συνεχίζοντας την προβολή του τόπου μας και των επιχειρήσεων, αποκομίζοντας βέβαια και τα σχετικά ωφέλη.